Δείτε σε αυτό το βίντεο για τη μεγάλη κρίση που περνάει ο τομέας της κοσμολογίας και μας δείχνει ότι κάτι πολύ σημαντικό μας διαφεύγει στην κατανόηση του σύμπαντος, για το μεγαλύτερο αντικείμενο που έχουμε ρίξει ποτέ από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και πολλά ακόμα. Καλώς ορίσατε στο Δελτίο Ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Ο κλάδος της κοσμολογίας περνάει ίσως τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του. Όπω ξέρουμε, το σύμπαν διαστέλλεται με αυξανόμενο ρυθμό και αυτό το συμπεραίνουμε παρατηρώντα την κίνηση των γαλαξιών σε διάφορε αποστάσει από εμά. Στην ουσία μεγαλώνει ο χώρο ανάμεσα στου γαλαξίε με αποτέλεσμα να απομακρύνονται όλο ένα και περισσότερο. Α δούμε λοιπόν πού βρίσκεται το πρόβλημά μα. Το πόσο γρήγορα διαστέλλεται το σύμπαν τώρα μπορούμε να το υπολογίσουμε με δύο διαφορετικού τρόπου. Ο ένα τρόπο είναι να δούμε πόσο γρήγορα απομακρύνονται οι γειτονικοί γαλαξίε σε σχέση με την απόστασή του από εμά. Ο δεύτερο τρόπο είναι να μελετήσουμε την ακτινοβολία υποβάθρου, δηλαδή την αρχαιότερη ακτινοβολία που μπορούμε να εντοπίσουμε και προέρχεται από μόλι 380.000 χρόνια μετά το Big Bang. Είναι σαν να έχουμε μια φωτογραφία του σύμπαντο ω μωρό. Έτσι, βλέποντα το πώ ήταν το σύμπαν τότε, μπορούμε να υπολογίσουμε με τι ρυθμό θα έπρεπε να διαστέλλεται σήμερα σύμφωνα με το βασικό κοσμολογικό μοντέλο, δηλαδή το καλύτερο μοντέλο για το σύμπαν που έχουμε. Ε, λοιπόν, αυτοί οι δύο τρόποι βγάζουν διαφορετικά αποτελέσματα. Άρα είναι λάθο οι μετρήσει μα στου γειτονικού γαλαξίε ή μήπω το βασικό κοσμολογικό μοντέλο δεν είναι πλήρε. Φυσικά η πρώτη σκέψη ήταν ότι οι μετρήσει μα μπορεί να έχουν κάποιο σφάλμα. Όμω πλέον έχουμε πολύ καλύτερε μετρήσει από το τηλεσκόπιο James Webb που επιβεβαιώνουν τι προηγούμενε μετρήσει μα. Έτσι το να μην είναι πλήρε το βασικό κοσμολογικό μοντέλο γίνεται όλο και πιθανότερο. Ε, λοιπόν, η συζήτηση για το βασικό κοσμολογικό μοντέλο έχει ανοίξει για τα καλά και θα μπορούσε να πυροδοτήσει την επόμενη μεγάλη επανάσταση στο χώρο της φυσικής. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την κρίση στην κοσμολογία, μπορείτε να δείτε ένα εξαιρετικό βίντεο στο κανάλι The Edactics από τον Αλέξανδρο Τσαγκαράκη, τον φίλο και συνεργάτη που με βοηθάει με τα πιο δύσκολα θέματα φυσικής. Τι κάνουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τον παλιό και άχρηστο εξοπλισμό? Τον πετούν στη Γη. Αυτό είναι ασφαλές, μια και τα αντικείμενα καίγονται στη γήινη ατμόσφαιρα. Τον Μάρτιο του 2021 είχε πεταχτεί από το διαστημικό σταθμό μία παλέτα με μπαταρίες σχεδόν 3 τόνων με όνομα EP9. Όπως είχε ανακοινωθεί τότε, πρόκειται για το μεγαλύτερο αντικείμενο που έχει απορριφθεί ποτέ. Έτσι λοιπόν, για τρία ολόκληρα χρόνια, αυτή η παλέτα με μπαταρίες βρισκόταν σε τροχιά. Μάλιστα κάποιο κατάφερε να την τραβήξει και βίντεο. Πρόσφατα έπεσε επιτέλους στη γη και πιο συγκεκριμένα πάνω από τον κόλπο του Μεξικού και καήκε στην ατμόσφαιρα. Τώρα αφού διάβασα αυτή την είδηση, άρχισα να αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτή η πράξη είναι επιβλαβής για το περιβάλλον. Η παλέτα ζύγιζε τρει τόνου. Αν σκεφτούμε ότι κάθε μέρα πέφτουν στη γη περίπου 50 τόνοι φυσικών υλικών από μετεωρίτε, οι τρει τόνοι είναι μικρή ποσότητα. Φυσικά όμω δεν πρόκειται για οποιοδήποτε υλικό, αλλά για μπαταρίε. Πόσο επιβλαβέ είναι να καούν τρει τόνοι μπαταρίε στην ατμόσφαιρα. Από το λίγο ψάξιμο που έκανα, δεν έβγαλα άκρη. Αν κάποιο γνωρίζει, παρακαλώ να το γράψει στα σχόλια με πηγέ πάντα. Α αλλάξουμε εντελώ θέμα. Οι άνθρωποι κυνηγούσαν και εξέτρεφαν ζώα από την προϊστορική εποχή. Το κρέα όχι μόνο είναι μία από τι πιο δημοφιλεί τροφέ, αλλά ω ανθρωπότητα καταναλώνουμε όλο και περισσότερο. Όμω η κτηνοτροφία που παράγει το κρέα έχει κάποια μειονεκτήματα, με σημαντικότερο την πολύ αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Αλλά ξέρετε κάτι, η κτηνοτροφία δεν μα είναι απαραίτητη για να παράγουμε κρέα. Ήδη πολλέ εταιρείε παράγουν κρέα από κύτταρα που έχουν καλλιεργηθεί σε εργαστήριο. Και δεν πρόκειται για κάποιο εναλλακτικό προϊόν, το κρέα που φτάνει στο πιάτο μα είναι πραγματικό. Είναι ακριβώ το ίδιο προϊόν. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε. Επίση, να πω ότι τα πλεονεκτήματα του εργαστηριακού κρέατο δεν περιορίζονται στο περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, σταματάει η ανήθικη αντιμετώπιση που έχουμε στα ζώα και φαίνεται ότι είναι και πιο υγιεινό. Ναι, καλά, ακούσατε. Σε αντίθεση με τα ζώα, το κρέα εργαστηρίου δεν έχει ασθένειε, δεν έχει πάρει αντιβιωτικά φάρμακα και θα μπορούσαν να προσθεθούν σε αυτό και επιπλέον ωφέλη όπω το ω3. Βεβαίω, συνήθω κάποιοι είναι αντίθετοι με την πρόοδο. Μερικέ πολιτείε των ΗΠΑ, όπω η Αλαμπάμα και η Αριζόνα, θέλουν να απαγορεύσουν το κρέα εργαστηρίου. Μιλούν για πόλεμο στην κτηνοτροφία. Φυσικά έχουν δίκιο στο ότι η βιομηχανία τη κτηνοτροφία όπω την ξέρουμε κινδυνεύει. Γι' αυτό το λόγο οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να υποστηριχτούν από την κυβέρνηση. Όμω η απαγόρευση ενό νέου καινοτόμου προϊόντο απλά και μόνο επειδή συμφέροντα είναι το αντίθετο τη πρόοδου. Σε κάθε περίπτωση, το κρέα εργαστηρίου είναι μια εκπληκτική τεχνολογία με πάρα πολλά ωφέλη. Χαίρομαι να βλέπω ότι όλο και περισσότερε εταιρείε δραστηριοποιούνται και επενδύουν σε αυτό. Και είναι πολύ εύκολο να επενδύσει και εσύ σε αυτό το τομέα ή γενικότερα σε εταιρείε βιοτεχνολογία που βοηθούν στην πρόοδο και πάνε την ανθρωπότητα μπροστά, με έναν λογαριασμό στη Freedom24 που χορηγεί αυτό το βίντεο. Πρόκειται για μια επενδυτική πλατφόρμα που μα επιτρέπει να αγοράσουμε περισσότερα από ένα εκατομμύριο προϊόντα, όπω μετοχέ, ETFs και πολλά ακόμα. Επιβλέπεται από τρει ελεγκτικού φορεί και είναι η μοναδική επενδυτική πλατφόρμα τη Ευρώπη που έχει εισαχθεί στο Nasdaq μαζί με μεγάλε τεχνολογικέ εταιρείε όπω η Google, η Apple και η Tesla. Τώρα, αν δεν έχετε επενδύσει ποτέ στο χρηματιστήριο και διστάζετε, η Freedom24 είναι ένα πολύ καλό τρόπο να ξεκινήσετε επειδή διαθέτει την Ακαδημία Freedom24 που θα σα μάθει τα βασικά. Όπω για παράδειγμα, ότι αν θέλετε να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σα και να μειώσετε το ρίσκο, μπορείτε να επενδύσετε σε ETFs αντί για μεμονωμένε μετοχέ. Εδώ, για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο ETF βιοτεχνολογία. Πάμε σε ένα πιο υποθετικό θέμα. Θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια εξωγήινη, τεχνολογικά ανεπτυγμένη κοινωνία σε πλανήτη χωρί οξυγόνο. Σύμφωνα με ένα πολύ ενδιαφέρον paper, οι πιθανότητε θα ήταν ελάχιστε. Γιατί? Α σκεφτούμε το πώ εξέλιξε ο άνθρωπο την τεχνολογία του. Για περίπου 3 εκατομμύρια χρόνια, οι πρόγονοι μα χρησιμοποιούσαν ό,τι μπορούσαν να βρουν γύρω του, δηλαδή πέτρε. Περνούσαν πολλέ γενιέ και δεν άλλαζε σχεδόν τίποτα. Η πρόοδο ήταν πολύ αργή. Αυτό συνέβαινε έω το 4 με 2000 π.Χ. που οι άνθρωποι άρχισαν να δουλεύουν τα μέταλλα. Και από τότε ο πολιτισμό άρχισε να αναπτύσσεται γρηγορότερα. Όμω για να δουλέψουμε το μέταλλο, χρειαστήκαμε φωτιά που με τη σειρά τη η φωτιά χρειάζεται τουλάχιστον 18% οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Άρα, για αν υπάρχουν εξωγήινοι σε κάποιον πλανήτη με 13% οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, μήπω θα μείνουν κολλημένοι στη λίθινη εποχή. Όσο έξυπνοι κι α είναι, πώ θα παράξουν ενέργεια χωρί καύση. Μήπω οι προσπάθειε που κάνουμε για να εντοπίσουμε εξωγήινους με το πρόγραμμα SETI είναι καταδικασμένε για όσου πλανήτε δεν έχουν αρκετό οξυγόνο. Άλλωστε, χωρί μέταλλα, οι δεν θα μπορούν να φτιάξουν κεραίε σύμφωνα με τον Άνταμ Φρανκ από του συγγραφεί του paper, αυτά είναι καλά νέα επειδή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε του πόρου μα όπω το πρόγραμμα SETI για να εστιάσουμε σε πλανήτε με άφθονο οξυγόνο και επομένω να έχουμε περισσότερε πιθανότητε να εντοπίσουμε τεχνολογικά ανεπτυγμένη ζωή. Τώρα θα μου πείτε ότι δεν έχουμε βρει και κάποιον βραχώδη πλανήτη με οξυγόνο, αλλά δεν είχαμε τον τρόπο. Α ελπίσουμε ότι με τα νέα εργαλεία μα όπω το τηλεσκόπιο James Webb θα αρχίσουμε να βρίσκουμε. Ίσως η έλλειψη αρκετού οξυγόνου να είναι ένα από τα λεγόμενα μεγάλα φίλτρα που θα εμποδίζουν την ανάπτυξη ενό τεχνολογικού πολιτισμού. Μακάρι να ισχύει αυτό. Τα μεγάλα φίλτρα ελπίζουμε να τα έχουμε ξεπεράσει και να μην βρίσκονται ακόμα μπροστά μα. Βέβαια, δεν πρέπει να αποκλείουμε εντελώ το ενδεχόμενο τεχνολογικού πολιτισμού χωρί οξυγόνο. Η ζωή ίσω μπορεί να βρει άλλου τρόπου να εξελιχθεί. Όπω λέει ο Άνταμ Φρανκ, όταν πρόκειται για τη ζωή στο σύμπαν, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να εκπλαγούμε. Και τέλο, πάμε να δούμε δύο σύντομε ειδήσει επιστήμονες τροποποίησαν γενετικά μια αγελάδα ώστε να μπορεί να παράγει ινσουλίνη στο γάλα της. Πολύ χρήσιμο για τους διαβητικούς. Το διαστημόπλοιο Βόγια Τζερένα αποκατέστησε την επικοινωνία του με τη γη μετά από τέσσερις μήνες προβλημάτων. Για αυτό το θέμα είχαμε μιλήσει στο βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας. Οι επιστήμονες θα προσπαθήσουν στη συνέχεια να εντοπίσουν την αιτία του προβλήματος. Να ευχαριστήσω τώρα τους φίλους του καναλιού που με υποστήριξαν με Super Thanks την προηγούμενη εβδομάδα τον Alex K και τον Μίτσο 76. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους που με υποστηρίζετε με τα like τα σχόλια και τις κοινοποίησεις σας. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε πηγές αλλά και περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα που αναφέρω. Σας θυμίζω να κάνετε και λογαριασμό στη Freedom24 από το link στην περιγραφή. Στο βίντεο πάνω αριστερά μπορείτε να μάθετε για τον υπερπληθυσμό και την υπογεννητικότητα. Ποιο από τα δύο είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας. Κάτω αριστερά θα βρείτε κάποιο άλλο βίντεο ο αλγόριθμο του YouTube προτείνει ειδικά για εσά. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.